Ντουέτο λέει. Καλά. Με τον Σταύρο Κολό και τον Γιάννη Γιαννούλη. Τάχα. Ποιος είπε αυτό το μικρόφωνο? Ο Μαϊντανός που συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα. Ωραία. Να βαράει 2 ώρα, 3 ώρα. Ξανά το απόγευμα. Νίκος Παπαδόπουλος λοιπόν πίσω από τα μικρόφωνα μαζί σας, όπως κάθε μέρα. Ο Μαϊντανός 1 και ο Μαϊντανός 2. Έλα ρε φίλε που ήσουν εκεί πέρα στο... Στο ποιο? 3-5 πηγάδια, πώς θα λένε, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και μας έκανες εκεί πέρα διακοπές και τάχα δούλευες. Που πήγατε προετοιμασία χωρίς να έχετε φιλικά. Ναι, τρίτη προετοιμασία, ρε φίλε, τι ωραία που είναι. Παρακολουθείς, προπονείς, ρε φίλε, αναλύεις. Πόσες προπονείς θα παρακολουθήσεις, ρε φίλε. Προσέχεις τη λεπτομέρεια, Νίκο μου, κατάλαβες. Προσπαθείς να αντιληφθείς το κλίμα. Πήγατε 15 μέρες στα 3-5 πηγάδια και 12, το φιλικό 12, είναι αύριο. 12. 12. 12. Ναι. Και το φιλικό είναι αύριο. Γιατί σε αυτό το. Μεθαύριο, μάλλον, συγγνώμη. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, Νίκο μου, όπως ναι. ξέρεις και εσύ, έχεις υπηρετήσει το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Δίνεις έμφαση στη φυσική κατάσταση. Α, μάλιστα. Κάνεις, στα βουνά τρέχανε, δηλαδή. Κάνεις ένα σαμπουνά, ρε φίλε. Ναι. Δίνεις έμφαση σε άλλα πράγματα. Ακολουθείς ένα διαφορετικό τρόπο προπόνησης κτλ. Πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος να ακολουθείς ένα 2ωρο μπασκετικό? Καλά, δεν ξέρω αν θα κάνω και τις 2 ώρες, γιατί έχω και μια υποχρέωση που πρέπει να φύγω λίγο τώρα πιο μετά. Ναι. Αλλά επειδή σε αγαπάω και το ξέρεις. Ναι. Κάτι με τράβηξε μόνο του, ρε παιδί μου. Δηλαδή το σώμα μου ήρθε μόνο του μέσα στο στούντιο. Μάλιστα. Γιατί σε και η σάρκα και το μυαλό. Γιατί δηλαδή. Σε καταλαβαίνω και σε νιώθω πλέον από την προηγούμενη Δευτέρα που έχω επιστρέψει κι εγώ. Προηγούμενη Δευτέρα γίνεται αυτό που θες να πεις. Ναι, εγώ από την προηγούμενη Δευτέρα. Okay. Μια φωτογραφία μου ήρθε, τι είναι. Επίσης, μέσα στο τούτο το βάζουμε το κινητό στο... Όχι, φίλε, επειδή μου έφυγε μια φωτογραφία από τα νυψάκι μου όμως. Α, ωραία. Εντάξει, το οποίο είναι και νεογέννητο κιόλας, ρε παιδί μου. Να σου ζήσει, Νίκο Παπαδόπουλε, αγόρι μου. Ναι, 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 ναι. Όχι, βέβαια, τον αδελφό μου, από την ξαδέλφη μου, αλλά εντάξει, οκ, δεν υπάρχει. Τέτοιο, εντάξει. Λοιπόν, γενικά ναι. Υπάρχουν λίγο περίεργες συνθήκες χερικές σήμερα, από το απόγευμα και μετά. Καλά είναι, μια χαρά. Όσοι πέτυχαν στον δρόμο, εκείνο το δεκάλεπτο, το τέταρτο, ήταν λίγο μια κατάσταση δύσκολη. Στην Αθήνα τα πράγματα δεν πάνε καλά, από ό,τι βλέπω έξω από την Αθήνα, εκεί με βάση την Κινέτα από ό,τι έχω καταλάβει και είναι διάφορες οι εστίες. Ανεβαίνει προς Αθήνα δηλαδή, προς Ραφίνα, α, μάλιστα. Οκ, okay, γενικότερα και σπίτια εκεί εκενώνονται και γίνεται χαμός, είναι η αλήθεια, κάτω στην Αθήνα. Τώρα επειδή σήμερα και αύριο λίγο θα είναι περίεργος ο καιρός, το καταλάβαμε σήμερα. Ξαφνικά, φυσικά είναι ότι όλες τις δουλειές που κάναμε το πρωί τις φάγαμε στη ζέστη, εννοείται. Μετά έβρεσε και δρόσε. Κλασικά πράγματα είναι αυτά. Okay, εδώ είμαστε, να πάμε μπασκετικά ένα 2ωρο. Είναι τάχα η εκπομπή του Έτο, είναι τάχα η εκπομπή Basket City, είναι η εκπομπή του Μαϊντανού εδώ πέρα. Του Νίκου του Παπαδόπουλου, φυσικά εννοούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχουμε να πούμε μπασκετικά είναι η αλήθεια, γιατί είχε την κλήρωση σήμερα ναι, ναι. Της Basket League. Και όσο και να το κάνουμε, πιο νωρίς από ποτέ, 23 Ιουλίου, εντυπωσιακό πράγματι. Κλήρωση Super League έχετε κάνει. Ξέρουμε ποιοι θα παίζουν, ξέρουμε ποιος θα είναι στο. 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου, α πούμε. Αλλά δεν ξέρω αυτό που λες εσύ. Ποιος θα πει, τι γίνεται. Ναι. Ναι. Δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου θα έχετε βγάλει άκρη. Δεν ξέρω γιατί θα έχετε βγάλει άκρη. Δηλαδή πραγματικά. Ναι. Δεν βλέπεις εδώ πέρα, δεν φλήμα, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο πρόεδρο. 23 Ιουλίου στο Σούνιο. Εντάξει, μια χαρά. Ο ναός του Ποσειδώνα από πάνω. Του Ποσειδώνα, είπα μια βλακή. Χρήστο του Ποσειδώνα είναι ο ναός του Σούνιο, ωραία. Δεν ξεφτυλίστηκα, εντάξει. Οκ. Ναός του Ποσειδώνα από πάνω, κάτω ξενοδοχείο, όλοι εκεί πέρα. Δηλώσει από πίσω η θάλασσα το. Ωραίο σκηνικό, ρε φίλε. Ωραίο Super σκηνικό. League. Super League τώρα εκεί πέρα. 12 ομάδες. Εμείς θα βρίζονται, όχι εμείς θα είναι 14. Ομάδες. Όχι εσύ ψήφισες εκείνο, όχι εγώ ψήφισα το άλλο και γιατί το ψήφισες αυτό. Εντάξει. Ναι, ναι. Ενώ το μπασκετάκι βλέπεις έτοιμο το πρωτάθλημά του, καινούριες ομάδες εμφανίζονται ξαφνικά. Μια ήταν στο Κερατσίνι, πήγε στη Λάρισα, τώρα πήγε στη Λίμνο. Εντάξει. Σαν να μην τρέχει τίποτα, όλα καλά. Χολαργός. Βέβαια υπάρχουν καινούρια φιντάνια στα. Έτσι, στο μπάσκετ που πάντα έχουν το. Ποιοι ανέβηκαν φέτος. Ανέβηκε το Περιστέρι και ο Χολαργός. Sim the Dream. Ναι. Sim νομίζω είναι εκεί και φέτος. Είναι. Νομίζω είναι, δεν αλλάζει κάτι. Είναι ο Sim. Ναι. Δεν χάνει. Περιστέρι, ναι. Που το είπε συνοικία ο Γαλατσόπουλος και βγήκε ο Πατουλάκης και είπε ότι είναι ενημερώσω τον πρόεδρο του ΕΣΑ και ότι δεν είναι συνοικία το Περιστέρι. Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος. Όντως είναι πολύ μεγάλος. Συγγνώμη δηλαδή. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε αρκετά για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα δυσκλήρωση, να δούμε ποιον. Ξεκινάνε και οι δύο εδώ της πόλης, πότε βρίσκονται μεταξύ τους, πότε έχουν τα ντέρμπι, πότε είναι πιθανό να γίνουν λαϊκές γιατί δεν τις γλιτώσουν και οι δύο. Ανάλογα τα αποτελέσματα. Απλά βλέποντας το πρόγραμμα, βάζεις λίγο πάνω κάτω πού είναι να έρθουν τα στραβά και βγάζεις έτσι μια γενική σούμα. Το πρόγραμμα του Άρη δύσκολο, το είδες στις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Έχει πολύ εκτός έδρας με τον Λαύριο, μετά με τον Παναθηναϊκό εδώ, μετά πάει Πανιόνιο, μετά έρχεται εδώ παίξει με τον Ολυμπιακό, μετά πάει Κολοσσό.
Έχει ζόρι. Και έρχεται εδώ πέρα στο Βικελίδη. Στο Βικελίδη. Λοιπόν, και έρχεται στο Παλέ και παίζει νομίζω με Χολαργό ή Περιστέρη. Έχει ζόρι στην αρχή. Καλά, ναι. Τότε. Ναι, άμα είναι έτσι, έχει ζόρι. Ο Πάκο έχει όλα, σχεδόν όλα τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο στο Παλατάκι. Κάτι που είναι πολύ θετικό για αυτόν. Έχει μόνο την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, εκτός έδρας. Δηλαδή έχει να παίξει και με τον Άρη στο Παλατάκι και με τον Προμηθέα, τον οποίο εγώ πλέον το βάζω στο ντέρμπι. Έχει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, αν λέει κάτι αυτό. Θα δούμε το πλήρες πρόγραμμα στην πορεία, θα δούμε ό,τι άλλο υπάρχει μεταγραφικά. Γενικά το Πουσουκού είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα, είχε μόνο μία ανακοίνωση, είναι η αλήθεια, που πλευρά Σάρη. Και αναφέρομαι στον Μάικλ Κάιζερ. Στον Αετό. Στον Αετό, όπως είδες ένα βίντεο. Στον Αετό, ναι. Γιατί Αετό, στρεφιλέ όμως. Αυτό είναι το. Τι είναι αυτό το παρατσούκλι, δεν έχει τέτοιο παρατσούκλι. Είναι βίντεο του Άρη με έναν Αετό. Γενικότερα, φίλε, στον Άρη το θέμα της παρουσίας των παιχτών το έχουν δει λίγο. Ναι, είναι διαφορετικό. Το έχουν λίγο διαφορετικά φέτος. Αυτό το παραδέχομαι. Να σου πω όμως κάτι. Μπαίνουμε σε διαδικασία και ασχολιόμαστε με αυτό. Και όχι μόνο εμείς. Αυτό που λέγαμε μετά με τον Μουρελίδη την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Αθήνα. Μπαίνουν σε διαδικασία. Έλεγε ο Μουρελίδη στα δικά του ότι δεν τιμάται ο σύλλογο ή κάτι τέτοιο γι' αυτό. Και του λέω, ρε φίλε, κουβέντα γίνεται. Από τη στιγμή που γίνεται κουβέντα, το όποιο ποτάκι πέτυχε. Ούτε εμένα με τρελαίνει σαν κόνσεπτ αυτή τη στιγμή. Βρε, πέτυχε αυτό το σκηνικό. Αλλά ασχολούνται όλοι με σένα. Αυτό λέμε. Αυτό. Δεν υπάρχει καλή κακή διαφήμιση στην δημοσκοπήτη. Υπάρχει μόνο διαφήμιση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ. Και όταν κάνει κάτι τέτοιο, αυτό που θέλει να κάνει είναι να κερδίσει το ενδιαφέρον. Το κερδίζει. Άσχετα τον τρόπο που κάνει. Άλλη κουβέντα. Εντάξει. Λοιπόν, είχε μόνο την ανακοίνωση λοιπόν του Κάιζερ. Αλλά γενικότερα υπάρχει πολύ κινητικότητα και στους δύο. Εντάξει, ο Άρης νομίζω ότι. Θα ψάξουμε λίγο να τα πούμε και το σταμάτη πιο μετά. Ο Άρης νομίζω ότι είναι σε φάση που απλά περιμένει ή ανεβάζει λίγο όποια πρόταση έχει. Τέλος πάντων, προσπαθεί να τελειώσει υποθέσεις που είναι σχετικά προχωρημένες. Τώρα δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Έτσι, έχει ένα συγκεκριμένο καλάθι από το οποίο έχει να τραβήξει επιλογές. Όλοι από την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Κάιζερ. Μου άρεσε πέρσι ο Κάιζερ, στα ίσα. Από ένα σημείο και μετά που ήρθε στην Κίμη. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Απλά, όπως και ο Λάκη, που επίσης μου άρεσε πέρσι, είναι νομίζω δύο παίχτες που πρέπει να δουλέψει η ομάδα για να φανούνε, λέω εγώ. Δηλαδή, δεν είναι ούτε ο Κάιζερ ούτε ο Λάκη Τζόνς είναι παίχτες που θα δημιουργήσει για τον εαυτό τους. Είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να τελειώσουν κάποιες συγκεκριμένες φάσεις. Ο Κάιζερ, δηλαδή, με αυτές τις χερούκλες που έχει τις τεράστιες, που έχω εγώ λίγο μια δυναμία γενικά στα παιδιά αυτά, ναι. Με τα μακριά τα χέρια. Είναι παίχτης ο οποίος στο κομμάτι rebound, στο κομμάτι τάπα, στο κομμάτι πάνω από το στεφάνι είναι πολύ δυνατός. Αλλά για να φτάσει μπάλα πάνω από το στεφάνι, κάποιος πρέπει να τυπάει μέχρι πάνω από το στεφάνι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο Τζόνς επίσης είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Καλά στοιχεία, ενέργεια, διάθεση, καλό έτσι corner 3 που τα λες και εσύ, Νίκο Παπαδόπουλο. Αλλά πρέπει και αυτός γύρω-γύρω να πάει μπάλα να την πάρει και να τελειώσει αυτός. Κατάλαβες. Εκεί τώρα είναι το θέμα για τον Άρη. Κάιζερ, φίλε, τι θα βρει από δημιουργούς. Τώρα που το θυμήθηκα, έλεγε ο Μοσχοβίτης πέρυσι όταν πήγαμε τον Μπάχνερ. Ναι, πω, φίλε. Γέλια. Τα είχαμε πει από τότε. Με τον Γιαννάκη ήταν ή με τον Μπρίφτη που είχαμε πάρει. Τον Γιαννάκη πήγαμε τον Μπάχνερ. Πώς με τον είχε πει. Α, όχι, ψέματα. Με τον Μπρίφτη. Με τον Μπρίφτη, ναι. Above the rim, πώς με τον είχε πει. Above the rim. Είναι above the rim ο Κάιζερ δηλαδή. Συγκεκριμένο, ναι. Απλά ο Κάιζερ είναι και λίγο κανονικός παίχτης εκείνος, ο Μπάκνερ που έπαιρνε και ένα κάρο λεφτά. Ήταν να τον αφήσεις πάνω από το ρίμι εκεί πέρα, να τον αφήσεις να κάθεται και να μην κάνει τίποτα άλλο, γιατί από όλα τα άλλα τίποτα. Ναι. Πολύ μυαλό επίσης ο συγκεκριμένος. Απορώ πως ο Πρίφτης είχε πέσει τέτοια λούμπα. Απορώ γιατί στο κομμάτι του. Scouting. Του recruiting, όπως λένε οι πασχετικοί. Ναι, ναι, ναι. Τη στρατολόγηση. Ναι. Ωραία, ήταν πολύ καλός. Εντάξει, το είπα και πριν στον Παύλο έξω. Του χρόνου. Έχει ξεκινήσει ήδη να ακούγεται πολύ. Νομίζω θα την ακούμε όλη τη χρονιά. Είναι το μπασκετικό πρόγραμμα. Το μπασκετικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει λέξη project. Όχι. Είναι το μπασκετικό πρόγραμμα. Έτσι, είναι καινούργια τάκα που θα φορεθεί πολύ φέτος. Ποιος την είχε θεωρήσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αλλά γενικά τελευταία την ακούω πολύ. Το μπασκετικό πρόγραμμα. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη project. Όχι, ρε. Γιατί? Είναι όπως λένε οι Αμερικανοί, κατάλαβες. The program of this team, δηλαδή ότι. Ένας ολόκληρος οργανισμός, ας πούμε, άμα ακούσεις τους Αμερικανούς, λένε organization όλη την ώρα. Ναι. Κατάλαβες. Huge organization, λέει ο άλλος. Κατάλαβες. Και μέσα σε αυτό πάει και το πρόγραμμα. Θα δουλευτεί πολύ φέτος
Εσύ είσαι μπασκετική κάθε χρόνο να καλύπτεται κάτι καινούριο. Ναι, ναι, παράπονο δεν έχουμε. Βάζετε και κάτι και καινούριο. Και όσο πιο πολλά καινούργια πεις, τόσο πιο έξυπνο φέρεσαι, καταλαβες. Ναι. Όσο περισσότερες, μη πω πετάξεις, με κανένα, πώς το λένε, και με αγγλική έτσι, προφορά και αμερικάνικη, είσαι ο καλύτερος. Αυτά υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο, φίλε. Εντάξει, από τη μια δείχνεις ότι ξέρεις κάτι όμως, ρε φίλε. Εντάξει, δεν σου λέω να τα πετάς όπου να είναι, όταν τα πετάς εκεί που πρέπει και στα θέματα που πρέπει, δείχνεις ότι ξέρεις. Σαν και εσένα, που είσαι ποιοτικός, Νίκο μου, εντάξει. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα. Όπως βγήκα εγώ τις προάλλες το Σάββατο, πότε βγήκα, πριν λίγες μέρες, και έλεγα για το Γιουνές, ας πούμε, κάτι πήραμε στο Ναι, το Χαμζά. Το Χαμζά Γιουνές. Ναι, ναι. Ναι, και πρόσεξε. Γιατί λέω είναι καλός, λέω στο ψηλό παιχνίδι, είναι κάτι που ήθελε ο Ερέρα. Πρόσεξε. Ναι, ναι. Γιατί έχει αυτό που λένε φίλε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και εμείς τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Πάμε, τι έχει. Είναι η κεφαλιά διεκδίκησης και η κεφαλιά εκτέλεσης. Όριστε, εγώ αυτό το πράγμα πρόσφατα το κατάλαβες. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι δύο διαφορετικές κεφαλιές. Είσαι καλός σε κάτι από αυτά, δηλαδή. Ναι. Το να τα συνδυάσεις και τα δει είναι λίγο δύσκολο. Η κεφαλιά διεκδίκησης της μπάλας, κεφαλιά εκτέλεσης. Για τον επιθετικό και τον στόπερ για τον οποιοδήποτε. Υπάρχει και αυτό, ρε φίλε, καταλαβες. Ναι. Το θέμα ναι. είναι που δεν το χρησιμοποιήσεις όμως. Και για να δείξεις ότι ξέρεις, όχι να τα πετάς εσύ. Όπως κάνουν πολλοί ξέρετε συνάδελφοι. Που πετάνε από εδώ και από εκεί διάφορα έτσι τέτοια, ας πούμε. Ναι. Μαργαριτάρια. Ναι. Για να δείξουν. Χαϊδεύω το ότι... τα πετάνε εκεί την ώρα. Ναι, τι είπα τώρα δηλαδή. Ναι. Και μετά κάθονται και ακούν τους εαυτούς τους. Ναι, φαίνεται δεδομένο. Άκου τι είπα, άκου τι είπα. Άκου, δες εδώ. Ποδοσφαιρική ανάλυση. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και για την κλήρωση και για τα μεταγραφικά και ό,τι έτσι υπάρχει μπασκετικό. Ναι, ναι. Ακούσουμε το Σταμάτη Μορελή. Πιο μετά νομίζω ότι... Να τελειώσουμε το σκυλί πρώτα, ναι, εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Ξέρω, το σκυλί. Εξύπησε 7 η ώρα, δεν γαλά, το αξίζει. Μην κράζει τον άλλο που ήμουν αδυναμία. Αδυναμία, μεγάλη κορφή, αλλά εντάξει. Το φέρει τα Τετάρτα εδώ πέρα κάτι στο τούντιο, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό είναι! Τι το βάζει σε τέτοιο. 7-9! Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Μου ρελίσει πάμε. Το φέρει τώρα εδώ πέρα, ρε φίλε. Ωραία, δηλαδή. Τι να πω, καλύτερα πάνε μαστίχο σέτο να το φέρει εδώ πέρα εκείνη την ώρα. Πάμε! Και άρεξα, εκ τώρα φιλικό σε πέρα καλό. Στο κλάδι Βικελίδα, καλησπέρα με τον Νίκο Παναδόπουλο, καλησπέρα. Το μουρελί, ρε φίλε. Δεν πειράζει, φίλε, δεν κατάλαβα. Όλοι τα περνάνε. Εδώ ρε Νίκο, κάνει 4 εκπομπές κάθε μέρα. Άστα, φίλε, μην τα συζητά. Δεν κατάλαβα, μου ρελί τα πάει δύο ώρες. Είναι ο φωτιώτη του Λίμπερο, κανονικά, ο Μαϊντανό. Μα αυτό τι γίνεται. Τι να γίνεται. Έχει φύγει από το έψιλον. Έτσι νομίζω. Εντελώς τίποτα. Νομίζω πως ναι. Για λογονικό δηλαδή τέρμα. Και, ξέρω, και θα κατέβει στις δημοτικές. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό μου κάνει λίγο fake news, να ξέρεις. Αυτό με τις δημοτικές. Το δυστύχημα με τον Μένιο Φουρθιώτη είναι ότι αν κατέβει στις δημοτικές θα βγει. Μου κάνει λίγο ψεύτικο, ρε φίλε. Δεν νομίζω να. Και πιστεύω ότι και ο Μοσχοβίτης θα τον ψήφιζε. Ναι, για το τρόλ εννοείται. Εννοείται. Δεν θα μου κάνει λίγο ψέμα, να ξέρεις. Λίγο ιστορία το κόμμα. Γιατί ο Μοσχοβίτης να ξέρει ότι τον αγαπάει το Μένιο. Τα προηγούμενα χρόνια που κάναμε την μπουγάζα με Hangover τα Σαββατοκύριακα, μόλις κλείναμε εμείς. Έφευγα να πάω να δω τη Δία Αποκαλυπτικά. Ξεκινούσε ο Μένιος. Είχε πολύ ψωμί. Ναι, και ο Μοσχοβίτης κατάλαβε. Καλή ένα-δύο λεπτά στο στούντιο και του άρεσε να το βλέπει που κατέβαινε από τα σκαλιά. Μα εκεί ήταν η αποθέωση. Και έπαιζε τα τραγούδια από πάνω. Σαμπάνιδες και τέτοια, γίνε μαζί είμαι μου ακόμα παιδί. Ναι. Με το σωσία του Ατρίδη ο πάνελ. Ναι, πάρα λίγο συνεργάτη του τώρα. Έτσι όπως ξέρει λίγο τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε, πού θα πας τώρα, θα κάτσεις για 10 η ώρα. Ε? Θα κάνεις 10 η ώρα. Έχω 10-12. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή ρε φίλε. Μην ντανίσουμε. Θες να κάτσω μέχρι τις 12. Να το πάμε τετράωρο. Γιατί όχι. Άμα κάτσεις φίλε 10-12, κάθομαι 10. Κάθομαι 8-10. Θα καθόμουν απλά, τι έγινε. Τι έγινε. Είχα πολύ καιρό να κάτσω να δω σειρά, να ξαναμπλέξω, γιατί δεν προλάβαινα, δεν έκανα. Και σήμερα ξεκίνησα. Το είχα αφήσει κάπου δεύτερο κύκλο, το είχα παρατημένο. Και ξαναξεκίνησα το Mad Men. Και μπήκα πολύ δυναμικά. Δηλαδή και θέλω να πάω να ράξω μετά και να δω Mad Men. Κατάλαβες, λίγο Don Draper εκεί πέρα, γιατί σε μαζεύει. Ναι, από τον Don. Ναι, ναι. Αλλά είχα καιρό να κολλήσω με σειρά. Με έχουν πρίξει όλοι τα μέζεα. Με αυτό το, πώς το λένε. Αυτό που έχει τον ισπανικό το τίτλο, μωρέ. Έχω δει μια εκπληκτική ταινία χθες το βράδυ, ισπανική. Ναι. Ο Αόρατος Επισκέπτης. Τι λέει, ρε φίλε. Πολύ δυνατή, δες την. Ήταν η ταινία με όλα τα comfort ταινία, δηλαδή είχε κάτι άλλο μετά ή την έλεγε σπίτι μόνο. Ήταν η φάση, έλα να δούμε ταινία. Ήταν full πακέτο.
Α, ήταν πλήρω το. Ήταν full πακέτο, ναι, ρε παιδί. Ήταν μου. Το κλασικό, δηλαδή, έλα να δούμε ταινία. Ήταν... Είδαμε ταινία όμω πάρα αυτά. Την είδαμε, την είδαμε. Ωραία. Εντάξει, όχι από ένα σημείο και μετά την έβλεπα μόνο μου. Αυτό είναι θετικό. Λοιπόν. Αυτό είναι θετικό. Ισπανική ταινία, φίλε, που εγώ δεν είμαι πολύ του Ισπανικού κινηματογράφου. Δηλαδή δεν είμαι φαν. Το βλέπω λίγο ρατσιστικά γιατί εγώ είμαι λίγο φαν τη Αμερικανιά. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, α πούμε. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί εγώ, α πούμε, έχω κάνει και το απίστευτο, τον έχω πάει στο σινεμά, τον Καζαντζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, ωραία ταινία, τίμια για εκείνη, δεν μπορώ να πω. Αλλά δείτε τον Άρωτο Επισκέπτη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται σε ισπανικά ο τίτλος και έχει και στο IMDb 9,7-9,8. Τι λέει ρε φίλε, εδώ μιλάμε ότι έχεις αρρώσει τώρα αυτό. Πολύ δυνατή είναι thriller, μυστηρίου κτλ. Όσοι δεν το έχετε δει και σας το προτείνω και σένα και μόλις το έβλεπα χθες σκεφτόμουν εσένα και λέω θα του το πω. Για να τη δει, γιατί εκτιμάστε και ο κινηματογράφος, Νίκο μου, ισπανικά αυτό και τέτοια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έχω να δω μια ταινία της Τσεχοσλοβακίας, θα πει, όπως το πει τώρα και τέτοια. Λοιπόν. Μπα, όχι. Όχι. Δεν έχω πολύ χρόνο τελευταία, να σου πω την αλήθεια. Και αφού κάνεις, ρε φίλε, τέτοιο. Δεν και είπες νωρίς, έχω γεράσει, δεν. Τι ώρα πες. Τίποτα τώρα, σήμερα, ας πούμε, γυρίσω και βάλω να δω, θα δω ένα επεισόδιο, στο δεύτερο. Μία η ώρα έχεις κοιμηθεί, δηλαδή. Μία, καλά είναι. Τι μία, μία είναι αργά. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θα φύγει το καφενείο εδώ πέρα και μετά θα πιάσουμε λίγο τα σοβαρά, να δούμε λίγο πρόγραμμα. Τι γίνεται, πότε παίζουν όλοι μεταξύ τους. Γενικά, πώς πάει το πρόγραμμα και για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί πλέον έχουμε 7 ομάδες, παρακαλώ, που παίζουν στην Ευρώπη στο επόμενο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία κομματάρα, βγήκε Χριστοκιώση. Πολύ ωραία. Την ακούσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή ντουέτο με έναν στο μικρόφωνο. Και χωρίς κάποιον από τους δύο που είναι εδώ. Εδώ είμαστε, Νίκος Μοσχοβίτης, συνεχίζει μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα δικά μας τα μπασκετικά. Είμαστε στο μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Δευτέρα. Σήμερα η μέρα έχει έτσι αρκετή συζήτηση γύρω από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Σούνιο. Πιο νωρίς από ποτέ, και είναι κάτι που αξίζει να αναφέρουμε γιατί... Άλλες φορές αργούσε, άλλες φορές δεν ξέραμε ποιες ομάδες θα συμμετέχουν. Ή τέλος πάντων υπήρχαν μια-δυο εκκρεμότητες μέχρι το τέλος, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο. Για πρώτη φορά η κλήρωση γίνεται τόσο νωρίς και οι ομάδες έτσι μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Και κυρίως αυτές που συμμετέχουν στην Ευρώπη, γιατί από τις 14 του πρωταθλήματος, οι μισές την επόμενη σεζόν συμμετέχουν στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ή ο Άρης, που επίσης ήταν τα τελευταία χρόνια, είναι και ο Προμηθέας, είναι και το Λαύριο. Οπότε, με την κλήρωση σήμερα, το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 6 Οκτωβρίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στις 6-7, οι ομάδες μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους, να προσπαθήσουν όσο πιο νωρίς να έχουν τελειώσει μετά τον προγραμματισμό. Λέγαμε πριν εδώ με τον Νίκο, κάναμε μια μικρή κουβέντα για το πώς έχουν τα πράγματα. Για τον ΠΑΟΚ το πρόγραμμα στον πρώτο γύρο, εντάξει, θα χρειαστεί να πούμε κάτι κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή το πώς θα βρεις τις ομάδες, τέλος πάντων το πρόγραμμά σου πολλές φορές δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά το ότι μπορεί να έχεις ένα ντέρμπι εκτός ή εντός έδρας. Πάντως για τον ΠΑΟΚ όλα τα απαιτητικά παιχνίδια, παύλα ντέρμπι, να το πω έτσι, στον πρώτο γύρο είναι στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με το Ρέθυμνο στο Παλατάκι. Τη δεύτερη αγωνιστική πηγαίνει στην έδρα της ΣΑΕΚ. Ανάμεσα αυτά τα δύο παιχνίδια ξεκινάει και η διαδικασία του Basketball Champions League, όπου είναι με παιχνίδι στην έδρα της Βενέτσια. Οπότε με το καλημέρα το πρόγραμμα έχει ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι το ΠΑΟΚ Ρέθυμνο και στην πορεία ταξίδι στη Βενετία, ταξίδι και στην Αθήνα για δύο πολύ πολύ απαιτητικά παιχνίδια από νωρίς, με τη Βενέτσια ένα από τα φαβορί του ομίλου στο Champions League και συνέχεια με την ΑΕΚ, μια ομάδα που αν έχουμε περίπου την ίδια εικόνα με πέρσι, ουσιαστικά θα διεκδικούν τα ίδια πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά την ΑΕΚ, είχα μπροστά μου και το πρόγραμμα και το πρόγραμμα του Champions League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη γερμανική την Telekom Bonn και την τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Προμηθέα. Οπότε οι πρώτες τρεις αγωνιστικές, ναι μεν, βάζω μέσα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα πέντε μάτς, το πω έτσι, έχουν τρία εντός έδρας παιχνίδια τα οποία είναι όλα σε αυτά που ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει, εννοείται, το Ρέθυμνο, το Προμηθέα και Telekom Βόνης, και δύο πολύ επαιτικά εκτός, τη Βενέτσια και την ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική πηγαίνει να παίξει την έδρα του Χολαργού, του νεοφώτιστου. Πέμπτη αγωνιστική υποδέχεται την Κίμη, οπότε πάλι θεωρητικά
μια από τις ομάδες που πέρσι πρωταγωνίστησαν στο πρώτο γύρο, την έχει στην έδρα του, την ομάδα της Κίνης, πέμπτη αγωνιστική. Την έκτη πηγαίνει να παίξει τη Λίμνο με τον Ήφαιστο, ο οποίος ακόμα φτιάχνεται, αλλά ήδη έχουμε πάρει μια γεύση του τι προσπαθεί να κάνει. Και μάλιστα, 17-11 του βλέπω, όχι, δεν έχει να κάνει με κάποιο πολύ δύσκολο ταξίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει στις 6 με 7-11 του στην έδρα της Όπαβα, στη Τσεχία, που είναι κοντά στην... θα έχει να πάει στην Ερήφη, πάρα πολύ ωραία. Θα έχει να πάει σε δυο νησιά, θα έχει να παίξει εκείνη την εβδομάδα που παίζει με τον Ήφαιστο Λίμνου, 17 ας πούμε Νοεμβρίου ή 18. Μετά από εκείνο το μάτς παίζει 20 με 21 Νοεμβρίου στην Ερήφη. Οπότε από τη Λίμνο θα πρέπει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Ερήφη. Θα είναι λίγο δύσκολο εκείνο όσον αφορά ταξίδια. 7η αγωνιστική είναι το ντέρμπι με τον Άρη στις 24 Νοεμβρίου. Οι ημερομηνίες που αναφέρουν είναι δεικτικές, έτσι. Βάζουμε το Σάββατο και θα δούμε πώς θα πάει ο προγραμματισμός από εκεί και πέρα. Με τον Άρη μετά πηγαίνει να παίξει με το Λαύριο, οπότε okay, πάλι στη λογική ότι το Λαύριο θα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως πέρσι, και νομίζω μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να έχει πάλι τόση μεγάλη επιτυχία στους Αμερικανούς όπως είχε πέρσι, παρότι έχει δείξει το Λαύριο ότι ξέρει να ψωνίζει το κομμάτι των Αμερικανών. Απλά δεν ξέρω αν θα πετύχει τόσο πολύ όπως πέρσι. 8η αγωνιστική λοιπόν είναι το Λαύριο ΠΑΟΚ. Ένατη είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εδώ τώρα υπάρχει μια σειρά αγώνων αρκετά απαιτητικών. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ Άρης, να πάει το ΠΑΟΚ Άρης. Ό,τι κατάσταση για να είναι και οι δύο ομάδες, όπως και αν βρίσκονται σε εκείνο το χρονικό διάστημα, πάντα είναι ντέρμπι. Ακολουθεί το Λαύριο που από πέρσι έχουμε πάρει μια γεύση, θα δούμε πώς θα είναι φέτος. Αλλά το Λαύριο που συμμετέχει και αυτό για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και μιλάω για το FIBA Europe Cup, και αυτό θα προσπαθήσει να είναι ενισχυμένο σε σχέση με το περσινό του ρόστερ. Και μετά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός του Καλάθι, του Λάγκφορντ, του Λάσμε, του Παπαπέτρου πλέον. Έτσι. Στα μέσα Δεκεμβρίου αυτό το παιχνίδι. Πριν τα Χριστούγεννα είναι το Πανιόνιος ΠΑΟΚ, 10η αγωνιστική. Μέσα στις γιορτές είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 10η αγωνιστική στις 29 Δεκεμβρίου. 12η αγωνιστική είναι το Κολοσσός ΠΑΟΚ. Και ο πρώτος γύρος κλείνει με το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ξαναλέω ότι ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται μετά τις γιορτές, εκεί 12 Ιανουαρίου τελειώνει ο πρώτος γύρος. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι δεν έχει να παίξει με τον Προμηθέα στην Πάτρα, έχει να παίξει τον Άρη εντός έδρας, έχει τους δύο μεγάλους επίσης στην έδρα του, από δύσκολα ταξίδια τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση έχοντας από δίπλα και το πρόγραμμα του Champions League, εκείνος ο Νοέμβριος είναι λίγο δύσκολος, με Λίμνο και Τενερίφη και μετά τον Άρη. Δηλαδή είναι μια εβδομάδα πολύ 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 απαιτητική εκείνη που έρχεται. Αλλά γενικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τουλάχιστον στο πρώτο γύρο δεν μου κάνει για... Όχι είναι στα μέτρα του, αλλά έχει τα περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του τα δύσκολα, οπότε προφανώς και στην έδρα του έχει περισσότερες πιθανότητες να τα κερδίσει από ότι αν τα είχε εκτός. Έτσι. Απλά όπως λέγαμε και τότε με το Champions League στην κλήρωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ακόμα μιλάμε για ομάδες και ρόστερ τα οποία τώρα φτιάχνονται. Έτσι, από όλες αυτές τις ομάδες, οι δύο που έχουν σχεδόν ολοκληρωμένα ρόστερ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όλοι οι άλλοι είναι σε φάση που ψάχνονται. Και ψάχνονται όχι για να κλείσουν ρόστερ ή να βάλουν μέσα στις ομάδες τους συμπληρωματικούς ρόλους, ψάχνονται για να πάρουν παίκτες οι οποίοι θα έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Μέσα αυτούς είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Προμηθέας, ο Κολοσσός, το Ρέθυμνο, ο Ήφαιστος, το Περιστέρι, όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν πριν τον δύο είναι σε μια τέτοια κατάσταση που ψάχνουν παίκτες. Όχι απλά για να κλείσουν το ρόστερ, αλλά για να δημιουργήσουν την επόμενή τους ομάδα. Οπότε, εικόνα από τώρα δεν μπορούμε να έχουμε. Πάνω κάτω να περιμένουμε κάποια πράγματα για το πού θα κινηθούν οι ομάδες όσον αφορά τα χρήματα, έχουμε σχεδόν για όλους. Αλλά το πώς θα βρουν χημεία, το πώς θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι, ανάλογα για τα παιχνίδια, είναι ένα ερωτηματικό. Το γεγονός ότι φέτος θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ίσως παίξει αυτό το ρόλο του. Δηλαδή θα είναι η πρώτη χρονιά που ο Προμηθέας θα έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα είναι η πρώτη χρονιά που ο Προμηθέας, μια ομάδα που πέρσι
νομίζω ότι πόνταρε πάρα πολύ στο γεγονός ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μέχρι ένα σημείο, αν και για τον Άρη χρονιά τα περίεργη πέρσι, είχαν και την Ευρώπη. Πόνταρε πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι είχε ένα παιχνίδι την εβδομάδα τον βοηθούσε πολύ. Πλέον και αυτός μπαίνει στη διαδικασία των δύο αγώνων την εβδομάδα. Κάτι που σημαίνει κούραση, κάτι που σημαίνει φθορά, κάτι που σημαίνει ότι όταν θα πας να παίξεις στη Λιθουανία και μετά θα έχεις να παίξεις στη Λίμνο, θα είναι πολύ δύσκολο να μείνεις στη δουλειά σου συγκεντρωμένος και να μην σου βγει κούραση, κυρίως πνευματική πιστεύω εγώ και όχι τόσο σωματική. Γιατί έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι το κομμάτι, το σωματικό, ο παίκτης από ένα σημείο και μετά το ελέγχει. Το πνευματικό είναι που είναι ζωρικό. Όταν μπορεί μια εβδομάδα να είσαι στα αεροπλάνα και στα ξενοδοχεία και θα πρέπει να παίξει ένα μάτς Τετάρτη, να ξεχάσει ό,τι έγινε με το που τελειώνει, να μπει στο αεροπλάνο να γυρίσει και από την Πέμπτη το πρωί να ξεχάσει ό,τι έγινε, να συγκεντρωθεί στο επόμενο, να δίνει μια διαδικασία η οποία είναι πολύ επαιτειακή. Φέτος μπαίνει και το Λαύριο σε αυτή τη διαδικασία και ο Προμηθέας. Okay, το Λαύριο δεν μπαίνει στο Basketball Champions League, μπαίνει σε μια διοργάνωση έτσι, πιο χαμηλού επίπεδου, να το πω. Αλλά και πάλι, και εκεί έχει καλές ομάδες. Και εκεί το Λαύριο θα ζήσει για πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Μια διαδικασία δηλαδή μεσοβδόμαδων αγώνων. Οπότε και για αυτές τις δύο ομάδες που πέρσι πρωταγωνίστησαν και όχι μόνο πρωταγωνίστησαν, έπαιξαν και καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Και το Λαύριο και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας μάλιστα και με μια πραγματικά αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Γιατί αυτό ήταν το κομμάτι που έκανε τη μεγάλη διαφορά στον Προμηθέα. Ότι είχε πολύ μεγάλη σταθερότητα και ότι δεν τον πήρε από κάτω σε ένα-δύο στραβά αποτελέσματα. Το Λαύριο προς το τέλος λίγησε γιατί είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά γενικά ήταν ομάδες οι οποίες κατάφεραν και πολύ ανταγωνιστικές να είναι και τέλος πάντων να διεκδικούν πράγματα. Ο Προμηθέας μπήκε στη τράδια για πρώτη φορά στην ιστορία του και έπαιζε μικρούς τελικούς με τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Έχουμε μία πληροφόρηση, έχουμε μία έτσι. Όχι ανυπομονησία, αλλά ξέρεις να δεις πώς θα είναι το Περιστέρι. Το οποίο επιστρέφει και το Περιστέρι δεν είναι μικρό μέγεθος για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, το Περιστέρι παραδοσιακά στα καλά τα χρόνια του μπάσκετ ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έχει ένα μεγάλο γήπεδο, έχει κόσμο, έχει ανθρώπους από πίσω που έχουν χρήματα. Έχει ένα προπονητή όπως ο Αργύρης ο Πετουλάκης, ο οποίος δεν είναι ένας προπονητής που τώρα βγαίνει στο προσκήνιο. Έτσι. Ξέρουμε ποιος είναι. Έχει φτάσει σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Είναι από εκεί. Είναι και η περιοχή του και σίγουρα στο Περιστέρι βλέπουν τη χρονιά με μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Για την ομάδα η οποία πλέον θα λέγεται Ύφεστος Λίμνου. Τα λέγαμε και εδώ με το Σταμάτη τον προηγούμενο καιρό, είναι μια ομάδα που θα ρίξει χρήματα. Έτσι έχει την οικογένεια Μπούμπουρα από πίσω, που σημαίνει ότι υπάρχει οικονομική επιφάνεια. Εσύ είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα... Η Λίμνος είναι άγωνη γραμμή, ρε φίλε, δεν είναι. Όχι. Αλλά είναι νησί απομακρυσμένο. Εντάξει. Δεν πας το χειμώνα να ζήσεις στη Λίμνο. Δεν είναι εύκολα. Ωραία. Οπότε λοιπόν τον Αμερικανό τον οποίο θα πάρεις θα τον πληρώσεις κάτι παραπάνω και γι' αυτό για να έρθει στη Λίμνο. Έχουμε διαβάσει για μια πρόταση που έχει κάνει ο Ύφεστος στον Ποχορίδη. Πολύ δυνατή πρόταση. Οικονομικά. Ωραία. Ο Ύφεστος έχει πάρει τον Σον Εβανς που ήταν πέρσι στο Προμηθέα. Έχει πάρει το στήριγμα ένα άλλο προπονητή που ήταν πέρυσι στην ΑΕΚ μέχρι ένα σημείο. Έχει συμφωνήσει με τον Μπρέζιλ, τον οποίο πέρσι έκανε μια. Ήρθε στο Πανιόνιο και τον βοήθησε πάρα πολύ στο να μείνει στην κατηγορία. Και μιλάμε για έναν κλασικό Αμερικανό playmaker scorer, τον οποίο του δίνει 100 χιλιάρικα παρακαλώ. Ωραία. Για ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εκεί νομίζω ότι. Okay, δύσκολα θα ξαναβρει McFadden. Και να κάνει τα πράγματα που έκανε ο Αμερικανός πέρσι. Αλλά και χρήματα έχει και αυτή. Και μια οικογένεια εκεί από την περιοχή που ρίχνει και δεν έχει θέμα. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί την επόμενη σεζόν θα έχουν ευκαιρία να ξεπεταχτούν. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει και κανένας. Αλλά η κατάσταση των παραδοσιακών δυνάμεων, όπως καταλαβαίνετε και από πέρσι, έχει φύγει από το προσκήνιο. Δηλαδή, η ΑΕΚ έμεινε εκτός τετράδας πέρσι, πήρε το Champions League. Ο Άρης έκανε μια πολύ κακή σεζόν, ο ίδιος, αλλά υπήρχαν και άλλες πολύ καλές ομάδες που κατάφεραν να κονταλευτούν. Και προκύπτουν και άλλες στην πορεία του πρωταθλήματος. Οπότε, το τι θα δούμε είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Τώρα, λίγο βλέποντας εδώ το πρόγραμμα,
κυρίως του ΠΑΟΚ, θα πούμε για τον Άρη στην πορεία, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ επενδυτικό. Έτσι. Και το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι πλέον, ούτε εκτός ούτε εντός έδρας, για καμία ομάδα πλην των δύο. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ Περιστέρι, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Το Άρης Περιστέρι. Το, ξέρω εγώ, Χολαργός ΠΑΟΚ. Ακόμα και το Χολαργός ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο παιχνίδι. Επειδή λοιπόν όλοι οι άλλοι πλην των δύο λίγο πολύ βράζουν στο ίδιο καζάνι όσον αφορά τις ομάδες που κάνουν, τις περιπτώσεις που τσεκάρουν. Παίκτες, εδώ είχαμε μιλήσει με τον Χρήστο Τσερέλη, τον προπονητή του Λαβρίου, μέσα στη σεζόν και μας έλεγε ότι ουσιαστικά όλοι εμείς, οι 12, από το ίδιο καλάθι επιλέγουμε. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Παίκτες που ανακοινώνται σε μια ομάδα έχει προταθεί σε άλλες 10, λέω εγώ, στο πρωτάθλημα. Ή τέλος πάντων, στις περισσότερες μπορούν να δώσουν αυτά τα οποία θεωρείται ότι αξίζει ο παίκτης. Γι' αυτό λέω ότι οι 12 είναι κοντά. Εκεί η ψαλίδα κλείνει, όντως. Η ψαλίδα των 12 πριν Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όντως κλείνει. Η ψαλίδα των 2 με τους άλλους 12, όλο και ανοίγει. Όλο και ανοίγει. Έτσι. Δεν ξέρω αν κάποιος θα φτάσει στο επίπεδο να τους κοιτάξει τα μάτια την επόμενη σεζόν. Πάντως φάνηκε ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. Σχεδόν αδύνατο. Και νομίζω ότι μετά τη χρονιά που έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός, που χαρακτηρίστηκε αποτυχία και μπαίνει σε κατάσταση ξαναχτισήματος ομάδας με έναν προπονητή όπως ο Μπλατ, με πολύ 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 ενδιαφέρουσες επιλογές στους ξένους, που μπορεί να μην είναι πολύ δοκιμασμένη σε επίπεδο Final Four Ευρωλίγκα, να το πω έτσι, γιατί σε αυτό το επίπεδο ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι παίχτες οι οποίοι έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και αν το βγούνε, νομίζω θα έχουμε να λέμε για τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Και για τον μπάσκετ μπορεί να παίξει και για τους παίχτες που έφερε με τον Μπλατ. Και τον Τουπάν, το Τίμα και τον Williams Goss, που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Γενικά οι κινήσεις του Ολυμπιακού μέχρι τώρα δείχνουν ότι και στα λόγια και στις πράξεις πάει όντως για rebuild. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει πάλι χρήματα, έτσι, έχει φέρει τον Langford, έχει φέρει τον Παπαγιάννη, έχει φέρει τον Παπαπέτρου, έφερε πίσω τον Λάσμε. Γενικά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μια ομάδα, γιατί θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στο Final Four της Ευρωλίγκας, να διεκδικεί στην Ευρωλίγκα. Αυτοί οι δύο δυστυχώς δεν φτάνονται. Δεν φτάνονται. Το γεγονός όμως ότι όλοι τους άλλους 12 σιγά σιγά και χρήματα μπαίνουν όσα μπορεί ο καθένας. Έτσι. Και γενικότερα υπάρχουν καλύτερες ομάδες και χρήματα που πέφτουν για παίκτες, είναι καλό. Το είδαμε και πέρσι. Είδαμε πέρσι πολλά κλειστά παιχνίδια ανάμεσα στους 12. Και είδαμε να βγαίνουν καινούριες ομάδες όπως ο Προμηθέας, όπως το Λαύριο. Μπορεί το Λαύριο της επόμενης σεζόν να είναι το Περιστέρι, λέγω για παράδειγμα. Μπορεί αντί του Προμηθέα του χρόνου να κάνει το Μερίχο Νιά ο Ήφαιστος. Ωραία. Και μπορεί ο Προμηθέας, έτσι όπως κινείται, ο Προμηθέας πάει και αυτός για να σταθεροποιηθεί στα ψηλά. Όλα αυτά λοιπόν είναι έτσι ερωτηματικά. Καλό που έγινε η κλήρωση τόσο νωρίς. Καλό που έχουμε μπροστά μας την εικόνα των αγώνων και μπορούμε να δούμε περίπου και το πρόγραμμα πώς θα πάει. Περίπου ξαναλέω, γιατί είναι δεικτικές ημερομηνίες. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, κάπου έχει ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα σε Φεβρουάριο και Μάρτιο. Κάπου πήρε το μάτι μου. Που νομίζω. Ναι. Με βάση αυτό που βλέπω εδώ, και εφόσον ισχύσει, ανάμεσα σε 16η αγωνιστική της Α1 και 17η μεσολαβεί ένας μήνας. Το βλέπω 16η αγωνιστική 2 Φεβρουαρίου, 17η 2 Μαρτίου. Το γιατί είναι ερωτηματικό, δεν έχω μπροστά μου το καλεντάρι της FIBA για να ξέρω πώς πάνε ακριβώς και τα παράθυρα και όλα. Απλά μου φαίνεται ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Και θυμάστε πέρσι που λέγαμε εκεί, λίγο πριν τα play-off, που είχε πάλι ένα διάστημα σημαντικό που δεν είχε παιχνίδια. Πάλι, ας πούμε, βλέπω εδώ ένα 25η αγωνιστική 21 Απριλίου. Και η τελευταία που πιθανόν να έχουν κρυφτεί και τα περισσότερα πράγματα είναι 12 Μαΐου. Και μήπως έχουμε να κάνουμε και με Πάσχα, Χριστό και όσοι, δεν ξέρω, δεν τα έχω μπροστά μου. Είναι πιθανό όμως, γιατί βλέπω ότι υπάρχει απόσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πούμε και το πρόγραμμα του Άρη. Θα δώσουμε και ό,τι άλλο υπάρχει έτσι στο ρεπορτάζ των ομάδων, που ξαναλέω, θα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνουμε στην εποχή που οι ομάδες προχωράνε για να ανακοινώσουν και όχι απλά τσεκάρουν παίχτες. Όταν να τσεκαριστεί, τσεκαρίστηκε. Δεν έχει κάτι άλλο να τσεκαριστεί, είτε ξένων είτε Ελλήνων.
Και επειδή περνώντας ο καιρός και τα κασέτα περισσότερο πέφτουν, είναι και πιο εύκολο να γίνουν οι συμφωνίες. Και δεν μιλάω μόνο για τις δικές μας ομάδες. Μιλάω και για τις ομάδες τις άλλες, έτσι, που λειτουργούν έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας FM κενό και το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των φόρων κινητής τηλεφωνίας. Εδώ είμαστε για να κάνουμε κουβέντα σε ό,τι θέλετε. Ναι, μεν πάμε πασχετικά, πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε έτσι εδώ και να κάνουμε κουβέντα, κυρίως μπασκετική, έτσι, γιατί είπαμε είναι το μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, φίλε Χριστοκιώση, και επιστρέφουμε για να δούμε και το πρόγραμμα του Άρη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Ντουέτο Παύλα Basket City, όλο μαζί, αχταρμά σήμερα. Πάμε μέχρι και τις 10, μπασκετικά. Βλέπουμε λίγο ό,τι κινείται και με αφορμή τη σημερινή κλήρωση. Η οποία έγινε για την Α1. Αναφέραμε τα του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε και τα του Άρη. Ο οποίος η αλήθεια έχει λίγο πιο απαιτητικό πρόγραμμα στην αρχή. Ο Άρης, ο οποίος ήταν μια εντελώς καινούργια ομάδα με πάρα πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Οπότε θα είναι γι' αυτό ένα ζήτημα. Ο Άρης ξεκινάει από το Λαύριο. Οπότε από το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα, βέβαια. Είπε και πριν το Λαύριο, θα δούμε αν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Ο Άρης, ο οποίος πέρσι είχε κερδίσει στο Λαύριο, στα ξεκινήματα τη σεζόν. Το Λαύριο ακόμα ψαχνόταν. Ο Άρης είχε καταφέρει και κερδίσει και μάλιστα είχε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, και με μια έτσι ανατροπή τέταρτη περίοδο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Με τον Βασιλόπουλο. Μπράβο, Χριστοκιώση, σωστά. Είχε μείνει πολύ πίσω στο σκορ και κατάφερε να γυρίσει και να κερδίσει. Δεύτερη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οπότε ξεκινάει αμέσως με πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πηγαίνει στην έδρα του Πανιωνίου τρίτη αγωνιστική. Πανιώνιος, η αλήθεια είναι ότι λίγα πράγματα μαθαίνουμε για το πώς κινείται μέχρι τώρα. Okay. Έχουν θέματα αυτοί άλλα. Κόντρα διοίκησης με οπαδούς. Στον Πανιώνιο, επειδή μιλάμε για τους Πάνθερες και επειδή μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και την σπουδαία μάζα οπαδών, αν δεν σε θέλουν αυτοί, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα σε τρώνε κιόλας. Είναι απλά τα πράγματα. Και κάτι συμβαίνει με τον Αλευρωπιάνη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Άρης στη φάση που είναι, στα δίποτα. Σε αυτά τα παιχνίδια που έχει το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό, ας πούμε, θα μπορέσει να έχει και έσοδα, έτσι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Αρκεί λίγο να βοηθήσουν τα αποτελέσματα τα εκτός έδρας με Λαύριο και Πανιώνιο. Πέμπτη αγωνιστική πηγαίνει στη Ρόδο να παίξει με το Κολοσσό. Α, είναι πολύ επιτυχικό το πρόγραμμα του Άρη, ναι. Οπότε έχει ξεκίνημα στο Λαύριο, Παναθηναϊκό στο Παλέ, εκτός τον Πανιώνιο, εντός με τον Ολυμπιακό. Πηγαίνει να παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό και έκτη αγωνιστική υποδέχεται το Περιστέρι. Ναι, η αλήθεια, και μετά πηγαίνει να παίξει το Παλατάκι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, και μετά με την ΑΕΚ. Ναι, είναι πολύ επαιδικό το πρόγραμμα του Άρη. Αν καταφέρει κιόλας ο Άρης. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο για να πούμε και τα άλλα. Πέμπτη αγωνιστική, λοιπόν, πηγαίνει να παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Έκτη υποδέχεται το Περιστέρι. Έβδομη είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Παλατάκι. 8 Ιουάρης υποδέχεται την ΑΕΚ. 9 πηγαίνει να παίξει στην Πάτρα με τον Προμηθέα. 10 υποδέχεται το Χολαργό. 11 πηγαίνει να παίξει την Εύβοια με την Κίμη. 12 υποδέχεται τον Ήφαιστο Λίμνου. Και 13 ολοκληρώνει την παρουσία του στο πρώτο γύρο στο Ρέθυμνο με την τοπική ομάδα. Ναι, είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα του Άρη, είναι η αλήθεια, και όχι μόνο στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές που λέγαμε πριν και με τον Νίκο και διάβαζα και από αλλού. Μετά την έκτη αγωνιστική, ας πούμε, να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, να παίξει και με την ΑΕΚ εντός έδρας. Ναι, είναι αρκετά απαιτητικό. Πόσο μάλλον αν καταφέρει να ξεπεράσει τη διαδικασία των προκριματικών και να καταφέρει να μπει στους ομίλους Champions League. Αν ο Άρης μπει στους ομίλους Champions League, καταφέρει δηλαδή να ξεπεράσει αρκετά δυναμό τη Φλίδας στην πορεία, πιθανότητα την Ίσνη, που είναι και η πιο δύσκολη ομάδα, όπως φαίνεται, και στο τρίτο προγραμματικό την Παρντουμπίτσε από τη Τσεχία. Αν λοιπόν το καταφέρει αυτό το σκηνικό, θα είναι πολύ 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 απαιτητικό το πρόγραμμα του στον πρώτο γύρο, γιατί αν πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην έδρα τους, νομίζω ότι αυτό είναι μια βάση στην Basket League. Ότι δηλαδή
όλες οι ομάδες έχουν έστω και ένα μικρό ανάλογο τον αντίπαλο. Ένα μικρό προβάδισμα στην έδρα τους. Μου έχουν πει Χρήστο και όσο δεν πρέπει να κατάς το φτέρνισμα, δεν είναι καλό για το πνεύμονα. Έτσι μου είπανε. Πρέπει να το ρίχνεις λέει έξω και πήγα να το κρατήσω, πήγα να το κρατήσω, δεν κρατιόταν, έπρεπε να φύγει. Λοιπόν, έλεγα ότι για τον Άρη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ξεκινάει με τα δύο πολύ δύσκολα μάτς που έτσι και αλλιώς σχεδόν όλοι τα έχουν ξεχραμμένα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να τα έχει στην έδρα του. Οπότε φεύγουν δύο πολύ νωρίς από δεύτερη και τέταρτη αγωνιστική, δύο εντός έδρας μάτς που αν ήταν με ένα πιο βατό αντίπολο θα μπορούσε να τα έχει κερδίσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει κανένα από τους δύο, έτσι. Απλά λέμε με βάση τη λογική. Και εκτός έδρας έχει να παίξει στο ξεκίνημα στο Λαύριο, έχει να πάει να παίξει με τον Πανιόνιο, έχει να παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό, έχει εκτός έδρας επίσης και τον ΠΑΟΚ, έχει εκτός έδρας την Κίμη, έχει εκτός έδρας τον Ήφες στο Λίμνου. Όχι, τον Ήφες στο Λίμνου. Το Ρέθυμνο, δηλαδή όλα τα εκτός έδρας του Άρη είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Προς το τέλος του πρώτου γύρου έχει κάποια βατά θεωρητικά παιχνίδια στην έδρα, δηλαδή με το Χολαργό. Ακόμα και τον ύφεστο. Κάπου εκεί είναι λίγο που είναι πιο normal. Τα εκτός έδρας του μάτς είναι όλα πολύ δύσκολα. Βέβαια, αν το σκεφτείς από την άλλη πλευρά, όλα αυτά μετά στο δεύτερο γύρο θα τα έχει στην έδρα του. Δηλαδή τον Κολοσσό, τον Ρέθυμνο, τον ΠΑΟΚ. Ποιο να λέω, το Ρέθυμνο τον είπα, το ανέφερα. Το Προμηθέα. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια που εκτός έδρας δείχνουν πολύ δύσκολα, στο δεύτερο γύρο θα τα έχει στην έδρα του. Τώρα, εντάξει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα το δούμε. Απλά για τον Άρη είναι λίγο διαφορετική σεζόν γιατί ξεκινάει πολύ νωρίς φέτος με τα play-off, με τα προκριματικά. Γιατί, πότε είπαμε Χρήστο, ξεκινάει 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Εκεί, 20-22 Σεπτεμβρίου, μπράβο, ναι, είναι τα παιχνίδια συνεχόμενα. Οπότε ο Άρης θα πρέπει και το δυνατόν γρηγορότερα είτε να ολοκληρώσει το ρόστερ, είτε να το έχει σχεδόν ολοκληρώσει. Και να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, ώστε να είναι λίγο πιο νωρίς έτοιμος. Ενώ στον αγώνα με Δυναμό Τυφλίδας, με Νίζ Νόβγορο και μόνο αυτά. Βέβαια, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο να έρθουν τα μάτς, ναι, μεν ο Άρης θα προσπαθήσει να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος, αλλά νομίζω θα το δει και σαν μια ευκαιρία για να μονταριστεί. Δηλαδή, τώρα δεν νομίζω με τη Δυναμό Τυφλίδας, σε ό,τι κατάσχει ένα Δυναμό Τυφλίδας του Άρης, δεν θα περάσει. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απλά μετά θα βρει μπροστά του Νίζ Νόβγορο που είναι μια ομάδα VTB League, είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Είναι μια ομάδα που έχει χρήματα και τα ρίχνει και τα κουμπάει για καλούς Αμερικανούς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσει πολύ απαιτητικά και επειδή έχει δύσκολα παιχνίδια, τα ζήσαμε πέρσι. Το θέμα για τις ομάδες δεν είναι τόσο ότι μπορούν να έρθουν κάποιες νίκες, κάποιες ήττες. Το θέμα είναι ότι αν μαζευτούν 2-3-4 άσχημα παιχνίδια και ήττες, τις παίρνει από κάτω, ειδικά στην αρχή. Όταν ακόμα φτιάχνονται, όταν ακόμα ζυμώνονται μέσα εισαγωγικά. Νοοτροπίες και λογικές μέσα στις ομάδες. Γιατί ξαναλέω ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι καινούργιες. Όλες αυτές οι ομάδες θα έχουν καινούργια πρόσωπα. Το να ψήσεις τον Αμερικανό μετά από 2-3-4 άσχημα αποτελέσματα ότι εδώ κάτι κάνουμε και να μην του φύγει το μυαλό του μέσα από το κεφάλι του δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν όταν ξεκινάς λίγο με ζώρικο πρόγραμμα, το να το φέρεις στα μέτρα σου δεν εξαρτάται μόνο από το ποιον βρίσκει μπροστά σου, αλλά εξαρτάται και από το πώς είσαι εσύ. Το παράδειγμα του ΠΑΟΚ πέρσι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Που ξεκίνησε τη σεζόν με αυξημένες έτσι προσδοκίες, ξεκίνησε άσχημα, με ατυχίες, με στραβωμάρες, με άσχημα αποτελέσματα, με όλα αυτά, αλλά δημιουργήθηκε ένα τόσο έτσι περίεργο κλίμα γύρω του που σε κάποια φάση τον Νοέμβριο έλεγες ότι πάει αυτό το μαγαζί, δεν μπορεί να προχωρήσει. Κι όμως το άφησε πίσω και έκανε ένα καταπληκτικό finish σεζόν. Και δεν ξέρω αν σε αυτή τη διαδικασία βοηθάνε τα πολλά παιχνίδια ή αν τα πολλά παιχνίδια σου βάζουν περισσότερα προβλήματα στο κεφάλι. Σίγουρα ξέρω ότι όσο δεν είσαι, το έχω καταλάβει αυτά τα χρόνια, όσο έχεις αγώνες, το κεφάλι σου μπορεί να φύγει από ένα κακό αποτέλεσμα. Από ένα καλό αποτέλεσμα, από μια κακή εμφάνιση, από μια καλή εμφάνιση. Επειδή είναι τόσο συνεχόμενα τα παιχνίδια και έτσι όπως είναι το Basketball Champions League, το οποίο απασχολεί τις δικές μας ομάδες,
επειδή είναι μια διοργάνωση που δεν έχει πολλές διαφοροποιήσεις δυναμικότητα. Έτσι, οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές στο Champions League. Είναι όπως λέμε για τις 12 στην Basket League. Οπότε λοιπόν, άμα θα σου έρθει ένα ατυχές αποτέλεσμα, να το πω έτσι, στο χολαργό, λέω για παράδειγμα, άμα θα έχεις την Τρίτη να παίξεις με την Βόνη, πάρεξουμε ένα παράδειγμα, δεν έχεις το χρόνο να μείνεις στο χολαργό και να λύσεις πάρα πολλά πράγματα ή να σε πάρει από κάτω. Πας στο επόμενο. Απλά άμα έρθουν 2-3-4 άσχημα αποτελέσματα, εκεί ναι, γίνεται άλλη κουβέντα το πώς μπορείς να το αλλάξεις. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Άρης ξεκινάει λίγο απαιτητικά το πρόγραμμα. Αν καταφέρει κιόλας να προχωρήσει στο Basketball Champions League, τότε σίγουρα θα έχει ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έτσι. Και ο Άρης όμως ακόμα είναι σε φάση που δεν ξέρουμε πώς είναι το ρόστερ του. Ο Άρης έχει μέχρι στιγμής τον Kaiser, τον Lucky Jones, τον Βεργίνη, τον Σλαφτσά και τον Ταλό. Έχει και τον Φλιώνη. Σωστά, και τον Χριστίδη. Αν δεν κάνω λάθος. Έχει 7. Ωραία. Αυτοί οι 7 που ανέφερα, οι παίκτες, η λογική λέει ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είναι παίκτες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι πρωταγωνιστές του δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν και το πώς θα βρουν χημεία, αν τα χαρακτηριστικά τους θα ταιριάξουν, αν θα βρει τέλος πάντων αυτό που θέλει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αυτό που έλεγα και πριν μιλώντας για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση με τις ομάδες της Α1, γιατί όλες ψάχνονται, όλες δεν έχουν έτοιμα ρόστερ. Ελάχιστες είναι αυτοί, σχεδόν καμία μάλλον δεν είναι ομάδα που μπορεί να έχει 7-8 παίκτες από πέρσι. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία, να δούμε λίγα φιλικά, ούτως ώστε πάνω κάτω να σχηματοποιήσουμε μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνει κάθε ομάδα, τι χαρακτηριστικά έχουν οι παίκτες που έχει φέρει, και μετά τα πρώτα μάτς να δούμε σιγά σιγά πώς το πάνε. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία χρόνια όλες οι ομάδες σχεδόν, λίγο μετά το ξεκίνημα, προς τα μέσα της σεζόν προχωράνε σε αλλαγές. Δεν έχει να κάνει μόνο στην Ελλάδα, έχει να κάνει με τις περισσότερες ομάδες και στο εξωτερικό. Γιατί είπαμε, όταν το ρίσκο είναι μεγάλο στις επιλογές σου με συγκεκριμένα χρήματα, είναι αρκετά πιθανό να κάνεις και κάποιες αλλαγές, να διορθώσεις πράγματα τα οποία δεν πηγαίνουν καλά. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που όχι το προγραμματίζουν οι προπονητές, είναι άτυχη η λέξη, αλλά είναι κάτι που οι προπονητές το έχουν στο μυαλό τους μέσα σεζόν. Ότι ναι, μεν το καλοκαίρι κινούνται, φέρουν παίχτες και ζητάνε πράγματα από αυτούς, αλλά νομίζω ότι μέσα στο μυαλό τους έχουν για κάποιους ότι μπορεί στην πορεία να χρειαστεί κάποια διαφοροποίηση. Έτσι νομίζω για τους, περισσότερους. Λοιπόν, κάπως έτσι και κατάσταση για τον Άρη. Είπαμε ότι το Σάββατο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Michael Kaiser, ενός παίκτη που τον γνωρίσαμε πέρσι στην Ελλάδα με την παρουσία του στην Κύμη, και ήταν πραγματικά ένας παίκτης που ξεχώρισαν τα χαρακτηριστικά του. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανε τις τρομερές εμφανίσεις ή ότι τέλος πάντων είχε τρομερούς μέσους όρους, αλλά τα χαρακτηριστικά που διαθέτει νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν μια καλή ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Το να φτιάξει μια καλή ομάδα τον χρόνο και να μπορεί να παίξει το μπάσκετ που θέλει. Ο Kaiser λοιπόν είναι ένας παίκτης με μακριά χέρια, καλός πάνω από τη στεφάνη, αλλά είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει τον εαυτό του. Είναι τέτοιος ψηλός. Είναι παίκτης ο οποίος θα παίξει το pick and roll, θα βουτήξει το καλάθι, θα του πετάξει την μπάλα πάνω στη στεφάνη και θα την καρφώσει. Είναι παίκτης ο οποίος έχει το κορμί για να ακολουθεί κοντύτερους, έχει τα μακριά χέρια για να μην, και την αθλητικότητα για να μπορεί να ακολουθεί κοντύτερους στην άμυνα. Okay, δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, δεν είναι δηλαδή το θηρίο μέσα στη ρακέτα, να το πω έτσι, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει καλά στοιχεία. Για μένα το ζητήμα για τον Άρη είναι ότι μετά τις κινήσεις που έκανε με τον Jones και με τον Kaiser, που έβαλε δύο καλούς ρολίστες στη μηχανή του, με καλά στοιχεία στο παιχνίδι τους, με ενέργεια, με διάθεση. Τον Τζόνς το ξέρουμε και από πέρσι. Τον είδαμε και στον ΠΑΟΚ. Περισσότεροι τον είδανε πέρσι στον ΠΑΟΚ. Το είχαμε δει και με τον Προμηθέα την πρώτη χρονιά που ήρθε στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης που δεν είναι σκόρερ. Δεν θα σου δώσει 16 και 17 και 18 πόντους μέσω όρο. Δεν είναι δημιουργός. Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να παίξει pick and roll. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος με τον τρόπο που αγωνίζεται βγάζει τρομερή ενέργεια και μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί να έχουν να κάνουν κάποια βράδια με σκοράρισμα.
Κάποια άλλα βράδια με rebound, είναι καλό σε αυτό το κομμάτι. Κάποια άλλα βράδια με άμυνα, με κλέψιμο, με φενδιασμούς και όλα αυτά είναι σε αυτό το κομμάτι ο Λάκη Τζόνς λοιπόν. Έχει πολύ καλά στοιχεία για τον Άρη. Το θέμα πλέον από εδώ και πέρα είναι ποιοι θα έρθουν για να πάρουν την μπαγκέτα για τον Άρη. Τη δημιουργία, τη εκτέλεση. Αυτό είναι ένα κομμάτι που για τον Άρη είναι ζητούμενο, γιατί ξέρουμε ότι κινείται και σε μια συγκεκριμένη οικονομική λογική. Έτσι δεν μπορεί να βγει στην αγορά και να ρίξει 200 χιλιάρικα, ας πούμε, για να πάρει έναν σούπερ Αμερικανό. Επίσης έχει και την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να πάρει παίχτες μόνο από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να πάρει παίχτες από το εξωτερικό. Οπότε η αγορά είναι πολύ περιορισμένη για τον Άρη και οι επιλογές του θα πρέπει να είναι πολύ καλές. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι, όπως το καταλαβαίνω. Αλλά γέμισε το ρόστερ και τώρα πρέπει να πάει σε επιλογές του. Ξέρω εγώ, 2,3, δεν ξέρω πώς θα είναι. Οι οποίες θα είναι αυτές που στα περισσότερα παιχνίδια θα ορίζουν τη μοίρα του. Το αν θα το βρει, το αν θα το καταφέρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι, και το πώς κινείται οικονομικά. Νομίζω ότι και με αυτό το πρόγραμμα, έτσι που ξεκινάει η σεζόν, ένα ακόμα παραπάνω και στη λογική ότι έχει και τα προκριματικά που. Δεν νομίζω ότι ο Άρης πήγε στα προκριματικά απλά για να παίξει. Οκ, θα τα δει σαν μια ευκαιρία για να παίξει περισσότερα παιχνίδια στην αρχή της σεζόν και να δέσει. Αλλά προφανώς και για μια ομάδα του μεγέθους του Άρη, η παρουσία στα προκριματικά γίνεται με στόχο την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ωραία. Γι' αυτό λέω ότι έχει ακόμα έτσι διάφορα ανοιχτά μέτωπα, για μένα σημαντικά. Αυτά που έχει γεμίσει, έχει κάνει τις κινήσεις γύρω-γύρω από το ρόστερ, του λείπει ο πυρήνας νομίζω. Αυτές οι κινήσεις οι επόμενες θα είναι οι πιο σημαντικές για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Το γεγονός ότι τελείωσε τις υποθέσεις του Τζόουνς και του Κάιζερ, που είχαν τραβήξει λίγο χρονικά, είναι θετικές για τον Άρη. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Είπαμε το πρόγραμμα για τον Άρη, είπαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ προσπαθήσαμε λίγο να κάνουμε και μια αντιστοίχηση στο πώς πηγαίνει και με τα ευρωπαϊκά μάτς. Βρήκαμε μια πολύ πολύ δύσκολη εβδομάδα που έχει Λίμνο και Τενερίφη, κάπου εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Νοέμβριο στη Λίμνο, φίλε. Ωραία. Ούτε ΕΠΟΠ δεν έχει, πιστεύω. Ακόμα και εκείνοι έχουν κρυφτεί στα σπίτια τους και δεν κινείται τίποτα στη Λίμνο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε πάει Οκτώβριο στη Λευκάδα και εγώ ξέρω ότι είχα ξεαερώσει. Γιατί πας σε νησί που δεν μπαίνει σε πλοίο. Δηλαδή δεν είναι νησί, ρε παιδιά. Okay. Δεν είναι νησί αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν βγαίνει στο αυτοκίνητο και είναι νησί. Τουλάχιστον στη Λίμνο, ρε φίλε, πέρασε από την Καβάλα, κάνεις 5 ώρες, ξέρω εγώ πόσο κάνει. Τόσο δεν κάνει. Πολλές λέω, πιο λίγο. 3 ώρες. Ναι, οκ. Okay. Πέρασε το αεροπλανάκι, πας, ρε παιδί μου. Όχι τώρα με το αυτοκίνητο, άιντε φτάσαμε. Τι φτάσαμε, ρε παιδιά, από αυτή την νησί είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα όσον αφορά και ντέρμπι. Αν θυμάμαι καλά, έκτη αγωνιστική είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, έκτη αγωνιστική είναι πρώτα στο ΆΚΑ, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, βέβαια πάλι οι αιώνοι θα συναντηθούν τουλάχιστον 4 φορές σε Ευρωλίγκα και Ελληνικό Πρωτάθλημα. Αν βρεθούν και στα play-off της Ευρωλίγκα, μπορεί να πάμε στις 7-8 και πιθανότητα στους τελικούς μπορεί να πάμε μέχρι τις 11-12. Ωραία, δηλαδή φέτος συναντήθηκαν 9 φορές. Δηλαδή, τι να κρύψει και τι τρίκ να βγάλει ο ένας από τον άλλον από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν, όταν παίζεις τόσες φορές αντίπαλος. Το μόνο που περιμένεις είναι μια καλή βραδιά, ουσιαστικά. Έκτη αγωνιστική λοιπόν εκεί στα τέλη Νοεμβρίου, εκεί στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από ό,τι καταλαβαίνω, του Αγίου Πνεύματος λέω, της 28 Οκτωβρίου, θα γίνει και το... Όχι, δεν είναι τέταρτη αγωνιστική, είναι λάθος έβλεπα. Έκτη αγωνιστική είναι, που είναι 17 Νοέμβρη, τουλάχιστον σε αυτό το πρόγραμμα το ενδεικτικό, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει με ΠΑΟΚ Ρέθυμνο, Περιστέρι ΑΕΚ, Κολοσσό Ρόδου, Προμηθέα Πάτρας, Ολυμπιακό Χολαργό, Πανιόνιο Κίμη, Παναθηναϊκό Ήφαιστο Λίμνου και Λαύριο Άρης. Είπαμε 6 Οκτωβρίου το Τζάμπολ, εκείνο το Σάββατο, και μέσα στο τρίμερο εκείνο 6-7-8 τα πρώτα παιχνίδια. Αυτό που ανακοινώθηκε επίσης σήμερα ήταν το αναμενόμενο, δεν είναι κάτι καινούριο, και αναφέρομαι στην συμφωνία της τυπικά κεντρικής διαχείρισης, που δεν είναι κεντρική διαχείριση, των 11 ομάδων του ΕΣΑΚΕ, δηλαδή
με την ΕΡΤ για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Νομίζω ότι ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, έκανε λόγο για περαιτέρω συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα απλωθεί κι άλλο χρονικά η συγκεκριμένη συμφωνία. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία επί της ουσίας δεν είναι τίποτα για τις ομάδες. Όταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν τα δικά τους συμβόλαια, τουλάχιστον οι δύο δικές μας θα έπρεπε να βγουν κάπως αναλόγως στην αγορά και να κινηθούν ανάλογα. Μπας και βρούνε, όχι φυσικά τα ίδια λεφτά που θα πω για το Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα περισσότερα χρήματα θα που δίνει η ΕΡΤ. Ωραία. Γιατί αυτό το σκηνικό με την κεντρική διαχείριση είναι μόνο στα χαρτιά. Και δεν γίνεται φέτος, γίνεται τα προηγούμενα χρόνια. Και πάλι καλά να λέμε που μέσω της πολιτείας βγαίνει συνεννόηση με την ΕΡΤ και οι 11 έχουν στέγη και εντάξει, το μπάσκετ όντως μπαίνει στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Προφανώς και όταν είναι σε ένα ελεύθερο κανάλι, το βλέπει περισσότερος κόσμος από ότι ένα συνδρομητικό. Εκεί που κάθε τηλεόραση του μπορεί να το βάλει στην ΕΡΤ για να παίζει ένα Προμηθέας Λαύριο, να κάτσει να το δει. Κάτι που μπορεί στο συνδρομητικό να μην το έκανε, γιατί δεν έχει συνδρομητικό στο σπίτι του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, φτάσαμε 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι να πούμε ό,τι άλλο μας έχει απομείνει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Είπαμε σήμερα είναι λίγο αχταρμάς, είναι λίγο Basket City, είναι λίγο ντουέτο. Βέβαια για ένα ντουέτο θα πρέπει να είμαστε και δύο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε λίμπερος. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 10. Είπαμε αρκετά για την σημερινή κλήρωση της Basket League. Να πάμε λίγο σε ό,τι άλλο κινείται μπασκετικό. Τα του NBA, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω το τελευταίο καιρό. Αναμενόμενα, καθώς εντάξει όταν δεν υπάρχει δράση, μένεις και λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Απλά όσον αφορά το θέμα των trades, των παιχτών που φεύγουν από κάπου και πάνε κάπου αλλού, ένα από τα καινούργια. Μια τελευταία εξέλιξη είναι ότι αυτή η περσινή Big 3 που πήγε να κάνει η Οκλαχώμα φυσικά και διαλύεται. Διαλύεται φεύγοντας ο παίκτης που νομίζω λίγο τον έχει αφήσει πίσω το άθλημα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το πολύ υψηλό επίπεδο. Και μιλάω για τον Καρμέλο Άντωνη. Και θεωρητικά, αν και δεν είναι οι ίδιες θέσεις, η Οκλαχώμα έφερε ένα παίκτη όπως ο Ντένις Τρέντερ, ο οποίος σε μένα μου αρέσει αρκετά, να πω την αλήθεια. Και αυτή η τριάδα που θα έχει του χρόνου με Westbrook, με Σρέντερ και με George και με τον άλλον τον ξυλοκόπο, τον Άνταμ στο 5, δεν με χαλάει σαν εικόνα. Γιατί φάνηκε ότι το Westbrook, George, Άντωνη δεν μπορούσε να στρίψει. Καταρχάς, η Οκλαχώμα πέρσι, εκτός του ότι με αυτούς τους δύο περιορίστηκε αρκετά ο Westbrook μετά από μια MVP σεζόν που είχε κάνει, δεν έπαιξε καλό μπάσκετ από ένα σημείο και μετά. Όχι από ένα σημείο και μετά, στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν δεν έπαιζε καλό μπάσκετ. Δεν είναι μόνο ότι δεν κατάφερε, ξέρω εγώ, να φτάσει ψηλά σε τελικούς περιφέρειας και όλα αυτά, δεν έπαιζε και καλά. Έτσι μπαίνει σε διαδικασία αλλαγής. Αρχικά ο Μέλο δόθηκε στους Hawks ως αντάλλαγμα μαζί με κάποιες άλλες επιλογές από τα επόμενα χρόνια για τον Dennis Schroeder. Ωστόσο, οι Hawks αμέσως τον αφήνουν τον Μέλο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν και όπως διαβάζω, με το που ολοκληρωθεί η αποδέσμευσή του από τους Hawks, θα πάει στους Rockets με μίνιμουμ συμβόλαιο. Τώρα, δηλαδή, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Άντωνη, από ό,τι διαβάζω εδώ, με περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν. Πολύ έτσι, καθημερινό ποσό, ρε παιδί μου, έτσι που έχουμε. Και από τα λεφτά που είναι να πάρει, από τα 27,9 που λέμε τώρα, 27.928.140 δολάρια, που είναι το συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, θα πάρει συν 2,4 από τους Rockets. Οπότε ουσιαστικά πληρώνουν το προηγούμενο συμβόλαιο που είχε με τον Οκλαχώμα, είναι τα 2,4 που δίνουν οι Rockets. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Μέλο θα πάει στους Rockets για να έχει ρόλο πρωταγωνιστής. Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν νομίζω ότι πηγαίνει πουθενά για να έχει ρόλο ρολίστα. Να είναι τέλος πάντων κάπως έτσι
να έρχεται από τον πάγκο, να, τέλος πάντων, να έχει ένα ρόλο κυρίως και λίγο συμβουλευτικό μέσα στην ομάδα και όχι απλά να είναι πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει μια ομάδα όπως οι Rockets που όπως όλα δείχνουν θα πρωταγωνιστήσει του χρόνου. Κρίση, κατέβασε λίγο, please. Θα μου στον αέρα για να μου έρθει, δεν βρίσκω άλλη εξήγηση να μου έρθει το φτέρνισμα. Ή με μιλάει κάποιος, δεν ξέρω, ή κάποιοι. Τέλος πάντων. Τώρα ο Μέλο δεν ξέρω αν θα ταιριάξει στους Rockets, οι οποίοι σχετίζονται με τον Αντώνη, παίζουν ένα μπάσκετ πολύ 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 ιδιαίτερο. Ίσως και το μπάσκετ του μέλλοντος, θα πούνε κάποιοι. Του παρόντος θα πω εγώ. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που παίζει σε τρομερές ταχύτητες. Και όταν λέω τρομερές ταχύτητες εννοώ ο Νταντώνη εδώ και χρόνια έχει εκφράσει το δικό του σκεπτικό και το έχει παρουσιάσει στις περισσότερες ομάδες που ήταν για τον μπάσκετ και μιλάμε για αυτή την 7 seconds office η οποία μεταφράζεται ότι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα κάνεις επίθεση, γιατί όπως το έχει μελετήσει αυτός και οι συνεργάτες του, τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα είναι το κομμάτι στο οποίο η αντίπαλη άμυνα δεν είναι ποτέ οργανωμένη. Έτσι, και αυτό δεν είναι το έβγαλε τώρα με τους Rockets. Γενικά είναι η δική του φιλοσοφία πάνω στο μπάσκετ. Τώρα, αν ο Μέλο ταιριάζει σε αυτό, σίγουρα όσον αφορά το παιχνίδι που έχει να κάνει με το σουτ, γιατί παίζει πάρα πολύ με το σουτ, ταιριάζει. Τώρα, αν μπορεί να ακολουθήσει και σωματικά τους ρυθμούς αυτούς, είναι μια άλλη κουβέντα. Και επίσης, οι Rockets, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα που άγονται και φέρονται από τις ωρέξεις του Harden. Και όταν λέω άγονται και φέρονται, εννοώ ότι ο Harden θα πάρει 50 επιθέσεις. Εσείς οι άλλοι θα μοιραστείτε άλλες 100 μπάλες. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτό είναι. Ζήσει με αυτό. Ζήσει με το ότι ο Harden θα έχει πάρα πολλές μπάλες, στις οποίες θα τις κάνει ό,τι θέλει. Και όταν λέμε ό,τι θέλει, μιλάμε για απόλυτη ελευθερία. Και όλοι οι άλλοι, όταν θα τις πάρουν τις μπάλες, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να τις εκμεταλλευτούν. Ωραία. Τώρα, κάτι παραπάνω ξέρω τον Αντώνη. Γενικά νομίζω ότι ο Μέλο πάντως δεν ξέρω αν μπορεί να αναγεννηθεί. Τα τελευταία χρόνια πάντως γενικά αυτή η παρουσία του στη Νέα Υόρκη του έχει βγει πραγματικά σε πολύ κακό. Όχι απλά σε κακό. Νομίζω ότι σημαίνει και τον πήρε και από κάτω γενικά ψυχολογικά η όλη υπόθεση και τον άφησε πίσω η Νέα Υόρκη. Και παρότι πολλοί περίμεναν του χρόνου, ότι πέρσι μάλλον στην Οκλαχώμα θα έβρισκε τον εαυτό του ή τέλος πάντων θα έχει καλύτερη εικόνα, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Μιας που κάνουμε λίγο κουβέντα για το NBA, σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Mavericks ο ένας χρόνος συμβόλαιο ακόμα για τον Dirk Nowitzki, 21 χρόνια παρακαλώ, Χριστοκιώση, ο παλίκαρος αυτός. Πλέον πρέπει να έχει στρογγυλεμένα 40 ο Ντίρκ. Δεν κάτσε να το τσεκάρω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να έχει 40 σίγουρα. Ε. Για κάτσε Ντίρκ. Λοιπόν. Ντίρκ Νοβίτσκι. Γεννημένο τον Ιούνιο του 1978. Οπότε δηλαδή, αν είναι καλά ο άνθρωπος, θα τελειώσει η σεζόν του χρόνου και θα τελειώσει 41. Και μπορεί να θέλει να παίξει κι άλλο. Okay. Και μπορεί, εφόσον η Γερμανία πάει και στο μοντομπάσκετ, να πάει και στο μοντομπάσκετ να κλείσει σε φίλη την καριέρα του άνθρωπος. Γιατί όχι. Αφού ο παιχταράς. Λοιπόν, μονοετές συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Dirk. Εντάξει. Οι Mavericks θα έχουν ένα ενδιαφέρον την επόμενη σεζόν, η αλήθεια. Μετά και την παρουσία εκεί του Doncic. Νομίζω ότι θα έχουν λίγο παραπάνω τα βλέμματα επάνω τους. Γιατί έχουν και τον Smith Jr. Γενικά είναι μια ομάδα που θα κερδίσει λίγο βλέμματα σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσει σε ένα επίπεδο να διεκδικεί πράγματα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον νομίζω για τον μπάσκετ που μπορεί να παρουσιάσουν. Με τον Doncic πλέον μέσα. Που δεν ξέρω αν την πρώτη χρονιά θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το NBA και τον τρόπο παιχνιδιού εκεί. Απλά για τον Doncic, αυτό για το οποίο μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι το κομμάτι της αντίληψης του παιχνιδιού. Νομίζω ότι θα έχει να παρουσιάσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τον Doncic στο NBA με τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θα τσιρίξουν, πιστεύω, πολλές φορές
οι speakers, οι broadcasters του ESPN και του TNT και όλα αυτά. Με κάποιες εμπνεύσεις του Ντόντσιτς. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε επίπεδο σωματικά να μπορεί να ακολουθήσει και πιο αθλητικούς παίκτες και όλα αυτά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το γήπεδο είναι κάτι το οποίο δεν δουλεύεται. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές είναι έμφυτο. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μια σύγκριση με τον Ντόντσιτς. Το Ντόντσιτς, αν είναι πολλά χρόνια παιδιά στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι πήγε σε καλή ηλικία στο NBA. Και ο Ντόντσιτς γενικά ήταν ένα παιδί που. Ο Ντόντσιτς πήγε πέρσι στο NBA σε ηλικία 30 ετών. Και 31, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, το κομμάτι μπορεί να έχει να κάνει με βελτίωση του κορμιού. Δεν μπορούσε να το κάνει ο Ντόντσιτς σε 31 του. Ο Ντόντσιτς από ένα σημείο και μετά. Να του πάει στο NBA στα 20. Έχει την ευκαιρία να βελτιώσει οτιδήποτε στραβό υπάρχει στο κορμί του. Ωραία. Αν και δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητο με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει το μπάσκετ ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, κάπως έτσι η κατάσταση και στο NBA. Γενικά, όσον αφορά κινήσεις τις τελευταίες ημέρες, βλέπω σήμερα ότι ο Γκάουτλοκ, ο οποίος δεν έχει πάρει χαμπάρι, δεν τον καίει και τόσο να είναι σε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Επειδή μιλάμε για έναν εξαιρετικό σκόρερ εκτός NBA, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Οπότε μετά την περσινή του παρουσία στην Αρμάνη, συμφώνησε να συνεχίσει στην Κίνα και συγκεκριμένα στην ιστορική Xinjiang Flying Tigers. Κάπου είδαμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο το ποσό. Μπορεί να είναι και περισσότερο για τον Γκάουτλοκ. Βλέπω ότι μένω λίγο στα σημερινά, ότι η Φενέρ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον Άναλι. Νομίζω ότι συγκεκριμένος, από τη στιγμή που είναι και επίσημα στην αγορά ελεύθερος, ενδιαφέρει όλη την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πώς έχουν τα χρήματα να τα πληρώσουν το συγκεκριμένο, ο οποίος ήταν μια επιλογή του Ομπράντοβιτς, αν θυμάμαι καλά, πρόπερση στα μέσα της σεζόν, πολύ αμφιλεγόμενη. Γιατί ουσιαστικά τον. Όχι τον πήρε από τα αζήτητα. Απλά για πρώτη φορά ο Νάναλι πήγε σε μια ομάδα επιπέδου Φενέρ που διεκδικεί η Ευρωλίγκα. Το πήρε κιόλας. Και πέρυσι ήταν ένας παίχτης που όχι απλά είχε ρόλο στη Φενέρ. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν με πάνω 5% στο τρίποντο. Μιλάμε για ποσοστά συγκλονιστικά. Και από τη στιγμή που δεν μένει στη Φενέρ, για κάποιο λόγο. Μπορεί να έχει να κάνει με το οικονομικό, μπορεί να έχει να κάνει με το κύκλος του έκλεισε. Βγαίνει στην αγορά, διαβάζω ότι και η Μπασκόνη και η Μπαρτσελώνα είναι ενδιαφερόμενες. Δεν ξέρω αν οι ελληνικές ομάδες μπορούν να καλύψουν το μπάτζετ του. Επίσης δεν ξέρω και αν με τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι κάτι που τους λείπει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σκόρερ πάντως. Ψάχνει μάλλον σουτέρ. Αλλά okay, νομίζω ότι ο Νάναλ είναι πάνω από τα χρήματα που μπορούν να δώσουν πλέον ομάδες σαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί και εκεί έχουν ξεπεραστεί καταστάσεις, έτσι. Και εκεί έχουν έτσι φύγει τα πράγματα από τον έλεγχο των ελληνικών ομάδων. Δεν είναι πια αυτές που είναι τα περισσότερα χρήματα. Είναι πολύ περισσότερες ομάδες από Τουρκία, από Ρωσία, από Ισπανία, με πολλά χρήματα, οι οποίες τα σκάνε και παίρνουν τους καλύτερους στην αγορά. Η Ελλάδα είναι πλέον, νομίζω, οι δύο ομάδες ναι μεν είναι κοντά εκεί στο Final Four, αλλά είναι λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω. Αφού προσπαθούν να ξαναμπούν σε αυτό το επίπεδο και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και να προσελκύσουν έτσι και καλύτερους παίκτες, έτσι. Λοιπόν, τώρα κάποια άλλη κίνηση που να έχει γίνει τελευταία δεν βλέπω. Αναφέρθηκα λίγο σε αυτές τις δύο γιατί ήταν τελευταία χρονικά και οι δύο. Και αυτή του Νάναλι με τη λύση της συνεργασίας με τη Φενέρ, και στην περίπτωση του Γκάουτλοκ, ο οποίος εντάξει είναι ένας σκόρερ που τον έχουμε δει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι αυτό που περιμέναμε μετά την πρώτη του παρουσία στη Φενέρ Μπαχτσέ, γιατί από εκεί ουσιαστικά τον γνωρίσαμε σε πιο υψηλό επίπεδο και είδαμε ότι πρόκειται για έναν παίχτη που πραγματικά μπορεί να τα βάλει από παντού με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά μάλλον ο τρόπος παιχνιδιού του είναι λίγο πιο
ελεύθερος από το μπάσκετ που μπορούν να παίξουν αυτές οι ομάδες που είναι σε επίπεδο Final Four Ευρωλίγκα. Για να έβασα λίγο Χριστό. Μια τελευταία ενημέρωση για αυτά που γίνονται στην Αθήνα με τις πυρκαγιές. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Δεν είναι μια απλή πυρκαγιά ή μια μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα από ό,τι βλέπω. Υπάρχει γενικότερη κινητοποίηση της κυβέρνησης των αρχών. Γενικά είναι μια κατάσταση πολύ, πολύ δύσκολη. Από όσο έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω διαβάσει ακριβώς, είναι και πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν εκεί στην περιοχή σήμερα. Και μάλιστα κάπου χθες είχε πάρει το μάτι μου ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Και τώρα στην Αθήνα, γύρω από την Αθήνα, γίνεται χαμός. Έτσι, και εντάξει, δεν θα μεταφέρουμε φυσικά κάτι που δεν ισχύει, αλλά πραγματικά γίνεται χαμός, και όχι μόνο σε μία αιστεία, σε διάφορες αιστείες είναι η πυρκαγιά. Ξεκίνησε εκεί, έλα ξέχασα, γύρω από την Αττική, και όλο και μεγαλώνει και με τον άνεμο και με περισσότερες αιστείες. Από το αναφέρω, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι άλλο έχει να κάνει μπασχετικά, νομίζω τα αναφέραμε τα περισσότερα. Δεν βλέπω να έχει κάτι έτσι τελευταίο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ή να μείνουμε. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με κινήσεις τελευταίες στην Basket League, είπαμε πριν για την περίπτωση του Μπρέζελτον, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ήφαιστο Λίμνο, αλλά είναι πολύ πολύ κοντά σε συμφωνία. Ένας παίκτης που θα πήγε, που στην Ελλάδα πέρσι με τον Πανιόνιο έκανε έτσι μια πολύ καλό δεύτερο μισό της σεζόν, τον ανέβασε πολύ ο συγκεκριμένος. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες την συμφωνία για επιστροφή του Χάντερ. Εντάξει, ο Βίνς Χάντερ ήρθε και αυτός μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ πέρσι. Αρχικά τον είχαμε δει στον Παναθηναϊκό. Είναι από αυτά τα καινούργια, τα μοντέρνα, τα πεντάρια που δεν έχουν πολύ ύψος και πολύ όγκο, αλλά κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι έκανε τόσο φοβερά πράγματα πέρσι ο Χάντερ με την ΑΕΚ, αλλά είναι ένας παίκτης χρήσιμος. Είναι ένας παίκτης χρήσιμος, ένας παίκτης που κάνει δουλειές μέσα στο γήπεδο, πολλές και σημαντικές. Δεν προλαβαίνω να βρεθούμε στα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ, πρωτού κλείσουμε αυτό θα κάνουμε. Είπαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο εδώ στις κουβέντες που κάναμε στο Λίμπερο ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται με την περίπτωση του Γιάννη Αθηναίου. Έχει γίνει επαφή των δύο πλευρών και υπήρξε έτσι θετικό κλίμα και από τους δύο για συμφωνία. Θα φανεί αν θα είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θέλει ο Παθεοδόρου για τη θέση 1. Ο ΠΑΟΚ έχει ψάξει περιπτώσεις Αμερικανών εκεί. Θέλει όσο μπορεί να βρει και κάποιες λύσεις στην Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Αθηναίου. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του αν ταιριάζουν πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει ο Παπαθεοδόρου, αλλά γενικά ο Αθηναίου είναι ένας παίκτης που διαθέτει εμπειρία. Τον έχουμε δει τι μπορεί να κάνει, τον έχουμε δει τι δεν μπορεί να κάνει. Ωραία. Ξέρουμε ότι είναι σίγουρα ένας παίκτης που δεν χρειάζεται πολύ προσαρμογή, γιατί έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο. Έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό, όντας απλά στο ρόστερ, αλλά τέλος πάντων είναι και σε ομάδα Ευρωλίγκα. Και στην εθνική ομάδα με τα παράθυρα έχει έναν έτσι σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του, αν και εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση δική του, αν έτσι ταιριάζουν τόσο πολύ με αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Στο δικό μου το μυαλό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίχτη εκεί στο ένα, είτε Αμερικανό, είτε ξένο, είτε Έλληνα, που να έχει περισσότερο τη δημιουργία στο παιχνίδι του παρά την εκτέλεση. Νομίζω ότι ο Θεό είναι περισσότερο παίκτης για εκτέλεση παρά για δημιουργία. Και η δημιουργία πολλές φορές είναι για τον εαυτό του Αθηναίου. Έτσι, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει. Γι' αυτό το αναφέρω βέβαια. Okay. Αυτή είναι τώρα μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε εντελώς θεωρητική. Θα δούμε αν αυτός είναι αυτός που θέλει από τον Θεοδόρου. Αυτός που σίγουρα ήθελε ήταν ο Γκριν, ο Φιλ Γκριν που έχουμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες από εδώ και από το Λίμπορο και μέσα από το ΠΑΟΚ 24.
Αλλά περίπτωση που έτσι και έως από την αρχή είχαμε αναφέρει ότι ήταν δύσκολη. Γιατί ναι μεν τον είδε πριν το, πριν το Summer League. Τον τσέκαρε και στο Summer League, αλλά εκεί έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Dallas Mavericks, οπότε το κασέ του έφυγε ψηλά και φαίνεται να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Brindisi, την Ιταλική ομάδα. Και αυτός πέρσι στη Βερόνα μαζί με τον Jamal Jones που είχε ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ, φαίνεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Όπως ένας παίκτης που άρεσε πριν λίγο καιρό, αλλά προτάθηκε, εξετάστηκε τα στοιχεία του πολύ ωραία, αλλά πολύ ακριβώς για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, που ήταν ο Κίφερ Σάικς, και αυτός φαίνεται να συνεχίζει στην Ιταλία και την Αβελίνο. Έχει μια πρόταση από εκεί και φαίνεται να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ο Σάικς, ο οποίος πέρασε από τους κόρτες στην Α2 Τουρκίας και έκανε πραγματικά μια εξαιρετική σεζόν. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Φτάσαμε στις 10. Ραντεβού μπασχετικό θα έχουμε την Πέμπτη με το καλό, καθώς αύριο είναι το ΠΑΟΚ Βασιλείας στις 8.30, την Τετάρτη είναι το φιλικό του Άρη με την ΑΕΚ στις 7, οπότε ξανά ραντεβού μπασχετικό την Πέμπτη εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 104,4, ακολουθεί ο Ρεξάτος Νίκος Παπαδόπουλος με Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Σφίζει από όρεξη, έχει ένα πολύ πολύ γεμάτο δίωρο να σας κρατήσει έτσι παρέα, να τα πείτε, να παίξει ωραίες μουσικές, να πει τα δικά του. Ωραία, να δώσει ότι έχει από ρεπορτάζ και γύρω-γύρω μια σούμα, όπως κάνει πάντα ο φίλος και συνάδελφος Νίκος Παπαδόπουλος. Εδώ λοιπόν μένετε στο Λίμπερο μέχρι τις 10. Καλό βράδυ από εμάς.